είμαστε ναι σήμερα λίγοι. Και σκεφτόμουν όλη τη διάρκεια της ακολουθίας και λέω είμαστε λίγοι ή σήμερα είμαστε πιο πολλοί σε αυτήν την ακολουθία. Διότι σε κάθε Θεία Λειτουργία ανοίγει ο ουρανός και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και συμμετέχουν μαζί μας μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων. Πολλές φορές ασκητές, δοκιμασμένοι στην αγάπη και την ταπείνωση και την απλότητα και την αγιοσύνη τους στις ερήμους, βλέπουν τους αγγέλους, βλέπουν τον ουρανό να ανοίγει, βλέπουν το φως το ουράνιο να κατέρχεται, βλέπουν και νιώθουν να έρχονται οι άγγελοι, οι άγιοι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να τελεί το μυστήριο. Και λέω σήμερα, είναι εδώ ο Άγιος Χαράλαμπος που τον γιορτάσουμε. Αν είναι, τότε και λίγοι και πολλοί να είμαστε εμείς, έχει γεμίσει ο Άγιος τον ναό του. Και επειδή έχετε έναν Άγιο προστάτη και βοηθό που του δώσατε το όνομα και του χωριού σας, αλλά και τον τιμάτε κάθε χρόνο με τόση ομορφιά τις καρδιές σας, και συγκινήθηκα χτες όταν ήρθα και είδα έτσι απλά και όμορφα, αλλά χαριτωμένα στολισμένες τις εικόνες, και λέω, θα έρθει ο Άγιος. Και νιώθω πως σήμερα ήρθε ο Άγιος. Όταν ήρθα την πρώτη χρονιά σε αυτόν τον τόπο και πέρασαν 4 χρόνια και περιμέναμε να έρθει ο Δεσπότης σαν σήμερα και να λειτουργήσει, και κάνω παρένθεση εδώ και σας λέω ότι μου είπε, Παπα Χρήστο μου, θέλω να πεις όλες μου τις ευχές στον κόσμο εκεί των ευλογημένων. Τους αγαπώ ιδιαίτερα, τους τιμάω ιδιαίτερα. Είναι μια ευκαιρία φέτος που εσείς θα είστε λίγοι εκεί να εκπληρώσω μια υποχρέωση που έχω κάθε χρόνο του Αγίου Χαραλάμπους και να πάω στη Γαλάτιστα, που ο ναός τους εκεί είναι σε 2 Αγίους αφιερωμένους. Και πήγε εκεί σήμερα, εδώ, είναι πίσω από το βουνό μας. Και θα έρθω αμέσως μετά το Πάσχα, μια Κυριακή, να κάνουμε μαζί τη Θεία Λειτουργία. Το περιμένουμε με την αγκαλιά μας ανοιχτή και με την καρδιά μας ζεστή, γιατί είναι ένας Δεσπότης που ξέρει να αγαπάει. Και έχω νιώσει βαθιά πάνω μου και μέσα μου την αγάπη του και την πατρική του ευλογία. Όταν είχα έρθει λοιπόν την πρώτη χρονιά, έρχεται ένα κορίτσι από τη Σαρακίνα, εκεί έμεινε τότε, και τι μου λέει, μόλις τελείωσε η λειτουργία. Πήγε να
ταΐσει τα σκυλάκια της που είχε και ήταν ακόμα, δεν είχε ξημερώσει. Το ζευγάρι αυτό πάντα έρχεται όταν έρχεται στη λειτουργία. Ερχόταν τότε που έμενε εδώ συνέχεια, τώρα μένει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται πολύ πρωί, στην αρχή της ακολουθίας. Και για να προλάβει λοιπόν πήγε και ήταν ακόμα νύχτα. Και κατεβαίνω στο αίμα που είχε τα σκυλιά ή τα τζοπανό σκυλαδεμένα και ακούω πίσω κάποιον να περπατάει. Λίγο σάστησα λέει στην αρχή. Και γυρίζω και βλέπω ένα παππούλι τα γένια του, την άσπρη μεγάλη και γιάντα του. Και είπα, παππούλι, του μίλησα λέει. Παππούλι, πού βρέθηκες εδώ, πού πας, τέτοια ώρα. Πάω στο σπίτι μου που γιορτάζει σήμερα. Παππούλι μου, περίμενε λίγο να, πού θα πας από εδώ μέσα από το ρέμα. Έχει βάτα, δεν βγαίνεις από εδώ. Θα πάω να κόψω δρόμο γιατί θα έρθει ο δεσπότης και πρέπει να προλάβω να είμαι εκεί. Κάθισε, παππούλι μου, να σε κεράσω πρώτα κάνω. Όχι, παιδί μου, πρέπει να βιαστώ. Έρχεται σε λίγο ο δεσπότης. Όταν ήρθε εδώ και της είδε τη φωτογραφία, την εικόνα του Αγίου, μου λέει, αυτός πρέπει να είναι. Και λέω μέσα μου, πόσο ζωντανή είναι η Άγια. Σε μια άλλη αγρυπνία που κάναμε εδώ, μου λέει μια κυρία που είναι αυτή που έφερε σήμερα το πρόσφορο και λειτουργήσα, μου το έφερε την Κυριακή που ήταν εδώ, μου λέει Παπαχρήστο, αφού τελείωσε, ήμασταν χωρίς βότα, με τα καπηλάκια, είχες κανέναν άλλον παπά μες στο ιερό, ποιος είναι? Λέει, έβλεπα συνέχεια μία σκιά ιερέα, μία μορφή να πηγαίνω έρχεται. Το ίδιο μου είπε και όταν κάναμε μια άλλη κυρία με το παιδί της και το έδειχναν κιόλας, λέει, ο ένας τον άλλο, όταν έκανα αγρυπνία στη Σαρακίνα και λέω, έρχονται οι Άγιοι. Για προσέξτε λίγο, γιατί ζούμε μέρες δύσκολες και ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν αυτός που έδιωξε από πολλά μέρη τους λοιμούς, τις ασθένειες, τις πανδημίες εκείνης της εποχής. Για να το έχετε πάντα, πάντα να το έχετε. Πανδημίες και αρρώστιες πολιτικές είχαμε αιώνες τώρα, δεν είναι τις μέρες μας. Δεν μας προέκυψε τώρα πρώτη φορά. Αν την ψάξουμε την ιστορία, δεκάδες, εκατοντάδες τέτοια γίνανε. Απλώς παλιά η ανθρωπότητα είχε ένα άλλο πλεονέκτημα σε κάθε αρρώστια. Επειδή δεν μετακινούνταν οι άνθρωποι πολύ από τον έναν τόπο στον άλλον, δεν κολούσανε την αρρώστια της μιας περιοχής όλοι οι κάτοικοι της γη. Για θυμηθείτε πριν 10 χρόνια, όχι μακριά, 10 χρόνια, 15 χρόνια, αεροπλάνο από εδώ στην Αμερική είχε ένα τη βδομάδα ή δύο τη βδομάδα. Τώρα, πριν τον μας κλείσουν μέσα, τα αεροπλάνα σε όλο τον κόσμο από εδώ φεύγανε εκατοντάδες και έρχονταν κιόλας. Χιλιάδες αεροπλάνα, χιλιάδες, πολλές δεκάδες χιλιάδες αεροπλάνα κάθε μέρα πήγαιναν και έρχονταν σε όλη τη γη. Γι' αυτό οι αρρώστιες μεταφέρονται γρήγορα. Μου λέει ο γιος μου, εάν παπά ήθελες πριν 3 χρόνια
να πας από το ένα μέρος στο άλλο, έβρισκες 100 διαφορετικές πτήσεις. Από εδώ Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη Αμερική, από εδώ Λονδίνο, Λονδίνο Αμερική, από εδώ Ντουμπάι, Ντουμπάι Αμερική, από εδώ παντού είχε αεροπλάνο. Αυτές οι αρρώστιες γυρίζουν τη γη τώρα και τι να κάνουμε, έτσι το πληρώνουμε τον πολιτισμό μας, πώς νομίζετε. Γι' αυτό λοιπόν ας φωνάξουμε στον Άγιο Χαράλαμπο σήμερα να μας λυπηθεί και να πάρει και τώρα αυτήν την αρρώστια, ξέρει αυτό. Το έχει κάνει στην Πελοπόννησο, το έχει κάνει στη Μικρά Ασία, το έχει κάνει σε πάρα πολλά άλλα μέρη. Ολόκληρες περιοχές χάνονταν από τις αρρώστιες. Και η παρουσία του Αγίου και η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, όπως την κάναμε και εμείς χτες, έσωσε και σταματούσε αμέσως η εξάπλωση της αρρώστιας. Να τον φωνάξουμε λοιπόν, να τον ζητήσουμε, να του πούμε Άγιε μου από τούτον εδώ τον τόπο να μην περάσει η αρρώστια. Εγώ χαίρομαι που ρωτάω κάθε φορά. Έχουμε κανέναν που να... Αυτό, όχι, κανέναν παπά. Και κανέναν να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και στο ένα το χωριουδάκι και στο άλλο το χωριουδάκι. Αλλά όπως με συμπλήρωσε χθες ο κ. Χρήστος, να φύγει όχι μόνο να μην έρθει σε αυτόν τον τόπο η αρρώστη, αλλά να φύγει από την πατρίδα μας όλη και από τον κόσμο όλο. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βασανίζεται. Όλα τα κράτη της γης, όλοι οι τόποι, πόλεις, χωριά, σπίτια, πλουσίων και φτωχών. Εγώ ξέρω και στη Θεσσαλονίκη κάποιοι από τους πλούσιους που έφυγαν. Φύγαν δεσποτάδες, φύγαν παπάδες, φύγανε καλόγεροι, φύγανε καλόγριες, φύγανε χριστιανοί, φύγανε πιστοί, φύγανε άθεοι, φύγανε από εδώ, φύγανε από εκεί. Δεν διαλέγει η αρρώστια. Όποιος δεν προσέχει και όποιος δεν είναι δυνατός, χραπ τον αρπάζει. Και μετά παιδεύεται. Γι' αυτό λοιπόν να γονατίσουμε πολύ και να το φωνάξουμε «Παπούλι μου, παπούλι μου, παπούλι μου, παπούλι μου, τι καλός παπούλης που ήταν και ωραία γενιάδα, άσπρη, μεγάλη, είχε πέρασε τα 100 χρόνια ζωής του Άγιος Χαράλαμπος». Και ήταν παπούλης που είχε πολύ μεγάλο έργο και αγάπης και φιλανθρωπίας και αγιότητας. Αυτός γιορτάζει λοιπόν σήμερα. Και επειδή γιορτάζεις αυτόν τον ευλογημένο τον τόπο που η παράδοση θέλει να έχετε πολύ καλή σχέση και με το Άγιον Όρος, γι' αυτό και έχουμε τον δεύτερο προστάτη που είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, γι' αυτό λοιπόν από εδώ να στείλουμε το μήνυμα σε όλη τη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, ναι τούτο εδώ το άσημο χωριό, ότι έχει έναν Άγιο που μπορεί να θεραπεύσει και να βοηθήσει και να στηρίξει και να ζωντανέψει κάθε άρρωστο. Μου έλεγε χτες, ήρθε για εξομολόγηση, μία κυρία που μπήκε στην εντατική 15 μέρες. Είπα, λέει, τέλος, δεν θα πω. Αλλά εκεί, λέει, παπά μου, που δεν προσευχόμουν καθόλου, δεν ήξερα την προσευχή, μες στην εντατική, όχι έκανα προσευχή. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Είπα, θυμήθηκα όλους τους Αγίους. Και ποια τύχη είχα, λέει, δίπλα ήταν, ήμασταν ανάμεσα σε ύπνο, σε ύπνωση, σε λίθαργο και οτιδήποτε κάποιες ώρες ή περισσότεροι. Εγώ όμως δεν είχα αφήσει τις αισθήσεις μου
Και δίπλα μου μια άλλη κυρία είχε, λέει, το τηλεφωνάκι της και έβαζε συνέχεια σιγά, αλλά τα άκουγα κι εγώ, παρακλητικούς κανόνες. Έψαλα, μου λέει, 15 μέρες όλες τις παρακλήσεις όλους τους Αγίους. Τα κολοκυθάκια αυτά τα τηλέφωνα δεν έχουν μόνο χαζομάρες. Έχουν και τέτοια Αγίους, παρακλήσεις, ψάλματα. Βάλτε μωρέ καμιά φορά κανένα ψάλμα αυτές τις μέρες να μυρίσει θυμιά, να θυμιατίστε, ανάψτε το καντιλάκι. Γονατίστε λίγο. Μη χρειαστεί να μπούμε στην εντατική να μάθουμε. Διότι άμα μάθουμε στην εντατική την προσευχή, έχουμε χάσει καιρό. Έλεγε και ο Παΐσιος, το είπαμε πολλές φορές, να προλάβουμε να κάνουμε φίλο μας έναν Άγιο πριν έρθει το κακό. Εσείς και εμείς και εγώ, ξέρετε πόσο χαίρομαι που ήρθε σε αυτούς τους ναούς και τους αγιογραφούμε σιγά σιγά, τους γεμίζουμε Αγίους. Και εδώ έχω βάλει ένα στόχο. Για λίγο όλοι μαζί πάλι. Εγώ έχω βάλει το στόχο. Τελειώνοντας αυτή τη χρονιά να έχει αγιογραφηθεί όλος ο ναός. Τελειώσαμε στη Σαρακίνα, να τελειώσουμε και εδώ. Και μετά αν έρθει η ώρα μου να φύγω, όχι αλλού, για αλλού δεν φεύγω. Για εκεί να φύγω. Να φύγω ήσυχος, να πω τους που έφτιαξα τους νόρους πανέμορφους, μαζί με τους κατοίκους και τώρα μπορούν να μπαίνουν και να χαίρονται και να προσεύχονται στους Αγίους. Και όπως είναι οι αγιογραφίες τους ναούς, έτσι θα είμαστε και εκεί στον Παράδεισο με όλους τους Αγίους γύρω-γύρω. Άιντε! Άιντε να το ζήσουμε, άιντε να το χορτάσουμε, άιντε να μπει στην καρδιά μας και να μην φοβόμαστε τίποτα. Θα συνεχίσουμε εμείς με τις εντολές που θα μας δίνουν από την κυβέρνηση και τη Σύνοδο. Πολύ πολύ, λίγοι λίγοι, κανένας ο παπάς θα έρχεται και θα λειτουργάει πάντως, όλες τις που πρέπει να λειτουργήσουν. Την άλλη Κυριακή θα είμαστε και ευχαριστούμε και τις επιτρόψεις και τις άλλες ενορίες που ήρθαν και μας τίμησαν και όλους σας που ήρθατε σήμερα. Και χρόνια πολλά, 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 πολλά και ευλογημένα. Κυρίου Νεϊτώνες, ευλογία 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 Κυρίου Νεϊτώνες, ευλογία